Στην Λάρισα, SOS εκπέμπουν οι αμυγδαλοπαραγωγοί που δεν έχουν μπορέσει να ξανασταθούν στα πόδια τους από τα απανωτά χτυπήματα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Μιλώντας στον Sky, περιγράφουν τη δραματική κατάσταση με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων. Σε απόγνωση, οι αμυγδαλοπαραγωγοί της Ελασσόνας που βλέπουν τα δέντρα τους να μαραζώνουν και να μην αποδίδουν καρπούς. Έχει χτυπήσει φόβους εδώ και 3 χρόνια. Άρα έχει δημιουργήσει την αρρώστια μέσα στο ίδιο το δέντρο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ήρθαν φέτος συνεχόμενοι καύσωνες. Με αποτέλεσμα να έχουμε πρώτον ακαρπή από τη φόβουμψη και καρπόπτωση στη συνέχεια, γιατί δεν γονιμοποιήθηκαν σωστά. Βρισκόμαστε σε ένα χωράφι με 400 αμυγδαλιές. Ο παραγωγός δεν μάζεψε ούτε 1 κιλό το δέντρο φέτος, καθώς τόσο οι ασθένειες όσο και η κλιματική αλλαγή έριξαν τον καρπό πριν αυτό συγκομιστεί. Έχω παραδώσει στον έμπορα 360 κιλά, ούτε καν 1 κιλό το δέντρο. Που σε καλλινική χρονιά θα έπρεπε να είχα πάρει πάνω από 15 κιλά το δέντρο. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά φέτος που οι αμυγδαλοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις αμυγδαλιές, καθώς με τα κιλά που καταφέρνουν να μαζέψουν δεν μπορούν να καλύψουν τίποτα. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί από όσες δοκιμές και αν έχουμε κάνει, έχουμε διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από την κεντρική πολιτεία. Οι παραγωγοί αμυγδάλων της Ελασσόνας διαμαρτύρονται καθώς δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις για την καταστροφή του προϊόντος τους. Το μήνυμα που απευθύνουμε είναι ότι θα πρέπει να μας απαντήσουν αν θέλουν την αμυγδαλοκαλλιέργεια εν προκειμένου ή αν δεν τη θέλουν. Αν τη θέλουν, θα βρουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία έτσι ώστε να ενισχυθούν οι συνάδελφοι και να παραμείνουν στο επάγγελμα. Τα έξοδα τρέχουν και είναι ευξημένα. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Από εδώ θα κατέβουμε Λάρισα και από Λάρισα θα φτάσουμε Αθήνα μέχρι το Υπουργείο, αν δεν δικαιωθούμε για τα δικαιώματά μας. Όπως υποστηρίζουν, το 2023 έχασαν το 60% της παραγωγής τους από παγετό και το 2024 σχεδόν το 80% από τον καύσωνα.